Αρνός άσκηση 2, ερώτημα α, από τη Δίδυκο 2. Μας έχει δώσει, παιδιά, μία συνάντηση εύτοχη, η οποία είναι αυτό που λέμε δίκλαδη. Διπρόσωπη, δηλαδή, έτσι. Ο ένας τύπος ισχύει όταν το έχει 5 τιμές μικρότερες ή ίσες του 1 και ο άλλος τύπος ισχύει όταν το έχει 5 τιμές πάνω από 1. Ωραία, παιδιά, αυτή είναι εδώ πρώτα απ' όλα. Μπορείτε να την πληκτρολογήσετε πάρα πολύ εύκολα στο Word με τη βοήθεια του equation. Δηλαδή, εδώ φέρει πίν, άμα γράψουμε εύτοχη ίσον, θα το γράψουμε και λίγο καλύτερα. Ανοίγουμε την αγγείλη, να, θα πάρετε αυτήν εδώ την αγγείλη, έτσι. Α, με συγχωρείτε, παιδιά, κατά λάθος τσίπησα παρένθεση. Α, πάμε εδώ. Λοιπόν, ο τύπος λέει, μείον χ τετράγωνο και 5, μείον χ τετράγωνο συν 5, όταν το χ παίρνει τιμές μικρότερες ίσες του 1. Όταν το χ είναι μικρότερο ή ίσο του 1. Enter. Πατάμε το Enter, αλλάζουμε γραμμή και πάμε στον άλλο τύπο που είναι 3χ, όταν το χ είναι μεγαλύτερο του 1. Λοιπόν, φυσικά το 2 το κάνουν εμφανίζεται σαν εκθέτηση. Λοιπόν, παιδιά, το ερώτημα μας ζητάει, μας λέει να αποδείξουμε μάλλον ότι είναι συνεχής στο σημείο 3. Συνεχής, παιδιά, τι σημαίνει? Ότι άμα κάτσουμε και τη ζωγραφίσουμε θα είναι μία συνεχόμενη γραμμή, μονοκοντιλιά, χωρίς να παρουσιάζει σπασίματα και ασυνέχειες. Λοιπόν, παιδιά, πώς το αποδεικνύουμε αυτό το πραγματάκι? Εδώ θα διαβάσουμε από το Arnot.gr και τα επιχειρησιακά μαθηματικά, το κεφάλαιο 2, θα μελετήσετε, παιδιά, πολύ πολύ καλά το 2-2 που λέει συνέχεια συνάντησης. Πρώτα θα μελετήσουμε το 2-2 και μετά θα λύσουμε αυτό. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το 2-2, για να είναι μια συνάντηση συνεχής στο 3 εμπροκειμένου, πρέπει το όριο της f του χ, όταν το χ πλησιάζει στο 3, πρέπει να είναι ίσο με την τιμή της f στο 3. Αυτή περιέχει η συνθήκη για να είναι η συνάντηση συνεχής. Λοιπόν, κάτσε τώρα για f του χ όμως ποια θα πάρουμε, αυτή θα πάρουμε ή αυτή? Κάτσε, παιδιά, αυτό εξαρτάται από το χ. Το χ τι είναι, κάτω από 1 ή πάνω από 1? Αφού έχει την τιμή 3, προφανώς, παιδιά, η τιμή 3 είναι πάνω από 1. Άρα, αυτό το τύπο της f του χ θα πάρουμε. Εντάξει. Άρα, εδώ πέρα το όριο πόσο είναι? Είναι το όριο της συνάντησης 3χ, όταν το χ πλησιάζει στο 3. Αυτό το όριο, παιδιά, όπως λύσαμε και στην προηγούμενη άσκηση, πόσο είναι? Θα πάτε εδώ στη θέση του χ και θα βάλετε την τιμή που έχει δώσει. Άρα το όριο βγάζει 3 επί 3, άρα αυτό το όριο, παιδιά, βγάζει 9. Τώρα, το f του 3 πόσο είναι και αυτό? Πάλι θα πάμε σε αυτό το τύπο, άρα το f του 3 πόσο είναι? Αφού το f του χ είναι 3 επί χ, άρα προφανώς το f του 3, αν όπου χ βάλει στο 3, είναι 3 επί 3. Άρα, παιδιά, και αυτή βγάζει 9. Αφού λοιπόν αυτά τα δύο συμφωνούν, άρα πράγματι η συνάντηση είναι συνεχής στο 3. Ωραία. Λέει τώρα, παιδιά, να αποδείξουμε ότι δεν είναι συνεχής στο 1. Λοιπόν, θα κινηθούμε, παιδιά, με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχει καμία δυσκολία, έτσι. Λοιπόν, κάτσε. Προφανώς, παιδιά, επομένως, για να τσεκάρουμε αν είναι συνεχής ή όχι, πρέπει να δούμε αν το όριο είναι ή δεν είναι ίσο με την τιμή της f προκειμένου για χ ίσον 1. Αν είναι ίσα, τότε είναι συνεχής στο 1. Αν όμως δεν είναι ίσα, δεν είναι συνεχής. Προφανώς, παιδιά, επειδή μας λένε να αποδείξουμε ότι δεν είναι συνεχής στο 1, άρα πρέπει αυτά τα δύο να τα βγάλουμε διαφορετικά. Έτσι, πρέπει. Τώρα, παιδιά, εδώ στο 1 είμαστε σε δίλημα, γιατί? Γιατί και αυτή έχει να κάνει με 1 και αυτή έχει να κάνει με 1. Εντάξει. Όταν λέμε, παιδιά, ότι το χ τίνει στο 1, τίνει, σημαίνει πλησιάζει. Πλησιάζει τι σημαίνει? Όταν λέμε ότι κάτι πλησιάζει, σημαίνει ότι μπορεί να είναι είτε λίγο μικρότερο από το 1, είτε λίγο μεγαλύτερο. Αυτό σημαίνει όταν λέμε τίνει. Άρα τώρα τι θα διαλέξουμε εδώ, παιδιά? Δεν είναι ξεκάθαρα όπως πριν χ ίσον 3, που λέμε ότι είτε λίγο πριν να είναι από το 3, είτε λίγο μετά, δεν μας νοιάζει, γιατί ούτως ή άλλως είναι πάνω από 1. Εδώ, παιδιά, τα πράγματα είναι
είναι, πώς λέει, είναι γκρίζα. Όταν το έχει τίνει στο ένα, τι θα πάρουμε τώρα, αυτό ή αυτό. Επειδή λοιπόν είμαστε σε ένα δίλημα, άρα πρέπει να κινηθούμε πλευρικά. Για να υπολογίσουμε το όριο της F του Χ, πρέπει να πάρουμε το όριο της F του Χ όταν το Χ πλησιάζει στο 1 πλάς. 1 πλάς τι σημαίνει, παιδιά? Ότι το Χ είναι λίγο παραπάνω το 1. Εδώ είναι το 1, εδώ είναι το 1 πλάς, δηλαδή είναι λίγο παραπάνω από το 1. Και το 1 πλην σημαίνει ότι είναι λίγο παρακάτω από το 1. Άρα, παιδιά, πρέπει να υπολογίσουμε εδώ αυτά τα δύο ξεχωριστά για να βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, αυτό είπαμε ότι είναι όταν το χ είναι λίγο παραπάνω από το 1, άρα όταν το χ είναι παραπάνω από το 1, άρα θα παίξουμε με αυτό το τύπο. Εντάξει, ωραία. Άρα είναι το όριο της F του χ, 3χ δηλαδή, όταν το χ πλησιάζει στο 1, από τα δεξιά. Άρα, άμα βάλεις όπου χ το 1, 3 επί 1 κάνει 3. Ενώ το άλλο όριο, όταν το έχει πλησιάσει το 1 από τα αριστερά, δηλαδή όταν είναι μικρότερο από το 1, μικρότερο είναι εδώ πάνω. Άρα θα πάρουμε αυτό το τύπο. Εντάξει. Άρα έχουμε το μείον χ τετράγωνο και 5, πάνω που χ βάλει στο 1, άρα είναι μείον 1 στο τετράγωνο και 5, δηλαδή 5 βγάζω 1, 4. Παιδιά, πώς έτσι. Το ένα όριο έβγαλε 3, το άλλο έβγαλε 4. Παιδιά, αυτά τα δύο δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Άρα, παιδιά, αφού δεν συμφωνούν, άρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Ναι, παιδιά, γιατί για να υπάρχει πρέπει τα δύο πλευρικά να συμφωνούν. Όταν ο ένας τραβάει για χείο και ο άλλος για μητήλιο, ποια συμφωνία υπάρχει? Αν αυτό πάρουμε έβγαζε 8 και το άλλο έβγαζε και αυτό 8, θα λέγουμε ότι αυτό τώρα είναι 8. Παράδειγμα. Οπότε, παιδιά, δεν υπάρχει καν λόγος να το συνεχίσουμε. Από τη στιγμή που τα πλευρικά δεν συμφωνούν, άρα δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε αυτή τη συνθήκη, άρα όντως δεν είναι συνεχής για χ ίσον 1. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το 1 πλάς και το 1 πλήν μπορείτε να τα βάλετε εύκολα εδώ πάνω στο equation, μην τα λεποδίστε. Δηλαδή, μπορείς όλο να βάλεις χ, βελάκι, παιδιά, ψαχουλέψτε τα λίγο αυτά, να τα μάθετε λίγο, κάντε και λίγο πράκτης αυτά. Εντάξει, βελάκι, 1, πλάς. Και εδώ θα βάλεις την εύστοχη που θέλεις, έτσι. Λοιπόν, τώρα, αυτό το 1 πλάς όμως πρέπει να το μαρκάρουμε με το αριστερό κλικ και να το κάνουμε δείκτη, αν θα πατήσεις αυτό. Αλλά το πλάς θέλουμε να είναι εκθέτης. Άρα το πλάς, αυτό το συν, το πατάς με το αριστερό κλικ και το κάνεις εκθέτη. Αντίστοιχα και το άλλο. Λοιπόν, παίξτε λίγο, παιδιά, με αυτά, γιατί μέσω της επανάληψης και της τρίτης θα τα μάθουμε. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, παιδιά, τα γράφουμε στο Word. Εντάξει. Να εδώ σε αυτά τα δύο αρχαιάκια που έχουμε, εδώ θα γράψετε στο Word αυτά που είπαμε. Τώρα, εδώ, παιδιά, η άσκηση μας παίζει και με ένα Excel. Μην αγχώνεστε, εύκολα είναι. Πρωτού πάμε να δούμε τι λέει το ερώτημα, να σας πω, παιδιά, πρώτα απ' όλα τι θα κάνετε στο Excel για να είναι έτοιμο για χρήση, έτσι. Για ανοίξτε με αυτό εδώ το Excel να δούμε τι έχει. Προφανώς, παιδιά, δεν έχει τίποτα. Αφού δεν έχουμε γράψει τίποτα, δεν έχει και τίποτα, έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, παιδιά, πρώτα απ' όλα. Πατήστε εδώ, να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις για να το έχουμε έτοιμο, έτσι. Εντάξει. Πατήστε εδώ που λέει επιλογές του Excel. Πατήστε εδώ που λέει, παιδιά, ό,τι έχω εγώ τικαρισμένο, τικάρετε το και εσείς τα δικά σας, έτσι. Βλέπετε τι έχω τικαρισμένο, έτσι. Πάμε και εδώ που λέει για προχωρημένους. Ο παιδιά, ό,τι έχω τικαρισμένο, τικάρετε το και εσείς. Εδώ που λέει κάτω, 0 εδώ, έτσι, τικαρισμένο εδώ. Ό,τι έχω, παιδιά, τικαρισμένο, το βλέπετε, έτσι. Ό,τι έχω τικαρισμένο εδώ, τικάρετε το και εσείς τα δικά σας, έτσι. Λοιπόν, και πατάμε το OK. Λοιπόν, το φύλλο 1 θα φιλοξενήσει, παιδιά, τις λύσεις της άσκησης 2α. Οπότε, πώς λένε οι οδηγίες να το ονομάσουμε? Οι οδηγίες λένε το κάθε φύλλο να το ονομάσουμε με έναν τρόπο. Τι λέει? Άσκηση 1α, παράδειγμα. Ωραία. Πάμε. Δεξί κλικ με το ονομασία. Στα ελληνικά, έτσι. Άσκηση 2, παύλα, κεφαλαίο α. Αφήσουμε και ένα κενό.
Οπότε, παιδιά, εδώ θα γραφτούν οι λύσεις του 2α. Ωραία, λέει, να δημιουργήσετε λέει, τη γραφική παράσταση της F του χ στο Excel χρησιμοποιώντας τη μέση του χ από μείον 1 έως 4 με βήμα 0,1. Αυτό, παιδιά, σημαίνει ότι το χ θα παίρνει τη μέση. Ξεκινώντας από το μείον 1 μέχρι και το 4, αυξανόμενο κατά 0,1. Δηλαδή, αν ξεκινήσω εγώ με το μείον 1 και προσθέσω άλλα 0,1, θα το δούμε τώρα στην πράξη. Μείον 1 συν 0,1. Λοιπόν, αυτό κάνει μείον 0,9. Οπότε μείον 0,9. Αν αυξήσεις κι άλλο 0,1, άρα συν 0,1 ακόμα, αυτό θα πάει μείον 0,8. Αν αυξήσω άλλο 0,1 θα πάει πλήρη 0,7, μπορώ και καταλήγουμε στο 4. Λοιπόν, παιδιά, πάμε αυτά να τα κάνουμε στο Excel. Οπότε εδώ γράφουμε χ και ξεκινάμε. Μείον 1. Enter. Μείον 0, κόμμα. Παιδιά, σε άλλα Excel το κόμμα το παίρνει με κόμμα ελληνικό, σε άλλα Excel το κόμμα το παίρνει με τελεία. Παιδιά, αυτό έχει να κάνει με την έκδοση που χρησιμοποιείτε. Αν δοκιμάσετε το ένα και σας εμφανίσει σφάλμα, δοκιμάστε το άλλο, έτσι. Εντάξει. Εμένα το παίρνει με τελεία. Μείον 0,9, πλέον 0,8 κτλ. Λοιπόν, για να μην τα γράφουμε παιδιά όλα, τα μαρκάρουμε αυτά με το αριστερό κλικ και εδώ που ο σταυρός είναι μαύρος, πατάμε το αριστερό κλικ του ποντικού και κρατώντας το πατημένο, το σέρνουμε μέχρι να δείξει εδώ την ένδειξη 4. Να είδατε, εδώ που λέει 4 το αφήνω. Να το... Αυτές είναι παιδιά οι τιμές του χ για τις οποίες γίνεται λόγος στην εκφώνηση της άσκησής μας. Αυτές είναι. Από μείον 1 μέχρι 4 με βήμα 0,1. Ωραία. Λοιπόν, δίπλα παιδιά θα γράψουμε τις τιμές της F του Χ για κάθε μία τιμή του Χ που γράψαμε. Λοιπόν, τώρα παιδιά να δούμε ποια F του Χ θα πάρουμε, γιατί εδώ όπως είπα μας έχει δώσει δύο συνάντησεις. Για να τις γράψουμε λίγο. Είναι η μείον χ τετράγωνο και 5, όταν το χ παίρνει τη μέση από 1 και κάτω, εντάξει, και η 3 χ όταν το χ παίρνει τη μέση μεγαλύτερη από 1. Άρα παιδιά, όταν το χ παίρνει τη μέση από 1 και κάτω, θα πάρω αυτό το τείχο. Ναι, από 1 και κάτω είμαστε εδώ. Άρα για αυτές εδώ τις τιμές θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο νούμερο 1. Για τις άλλες τιμές όπου το χ ξεπερνάει τη μονάδα, δηλαδή από εδώ και ύστερα, θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο νούμερο 2, που λέει 3χ. Νομίζω παιδιά το καταλάβω. Εύκολο είναι, έτσι. Λοιπόν, για πάμε. Άρα εδώ το F του χ πόσο είναι. Θα βάλουμε ίσον. Πάντα ξεκινάμε στο Excel με ίσον. Μείον χ τετράγωνο και 5. Άρα, μείον. Ανοίγω παρένθεση πατώντας το Shift, αυτό είναι παιδιά από το πληκτρολόγιο, έτσι. Λοιπόν, λέει μείον χ τετράγωνο. Εσύ εδώ στη θέση του χ θα πρέπει να βάλεις το μείον 1. Λοιπόν, ανοίγω παρένθεση με Shift και 9, κλικάρω πάνω στο μείον 1, κλικ, ιστή Δευτέρα. Η δύναμη παιδιά στο Excel ενεργοποιείται αν πατήσετε το Shift και το 6. Είναι αυτό που κάνει σαν δοντάκι. Στη Δευτέρα, κλείνει παρένθεση πατώντας ταυτόχρονα το Shift και το 0, συν 5. Το συν ενεργοποιείται αν πατήσετε το Shift και το σταυρό του πληκτρολόγιου, συν 5. Και πατάμε το Enter. Πόσο θες, 4. Παιδιά, το ίδιο με το πλην 0,9. Πάμε. Πλην χ τετράγωνο και 5. Άρα στη θέση του χ πρέπει να βάλουμε το πλην 0,9. Λοιπόν, γράφουμε. Ίσον, πλην, χ στη Δευτέρα. Αλλά στη θέση του χ θα βάλουμε το πλην 0,9. Ανοίγω παρένθεση, κλικάρω πάνω στο πλην 0,9, κλικ. Ιστην Δευτέρα, κλείνει παρένθεση όπως είπαμε και πριν αναλυτικά, συν
5. 1. Ωραία. Παιδιά, τώρα, για να μην το γράφουμε και στα υπόλοιπα, μπορούμε με το αριστερό κλικ να μαρκάρουμε αυτά τα δύο και εδώ που ο σταυρός είναι πατημένος, που είναι ο σταυρός, να πατήσουμε το αριστερό κλικ του ποντικιού και κρατώντας το πατημένο να το σύρουμε μέχρι εδώ που είναι η μονάδα. Να το. Γιατί ο τύπος ισχύει όταν το χ παίρνει τιμές κάτω ή ίσο με το 1. Άρα το φαίνουμε εδώ στο ύψος όπου το χ είναι ίσο με το 1. Εντάξει. Λοιπόν, άρα βρήκαμε τις τιμές της F του χ που ήθελε. Πάμε τώρα, παιδιά, να βρούμε και για τις άλλες τιμές από εδώ και κάτω, όπου το χ ξεπερνάει το 1. Άρα πρέπει να δουλέψουμε σύμφωνα με τον τύπο 3χ. Λοιπόν, ίσον 3 επί, το επί είναι shift και 8, επί το χ που είναι 1,1. Άρα κλικάρουμε στο 1,1 με αριστερό κλικ και πατάμε 1. 3,3. Πράγματι, παιδιά, αν όπου χ εδώ βάλουμε το 1,1, 3 φορές το 1,1 δεν κάνει 3,3. Εδώ από κάτω ίσον 3 επί το 1,2, το πατάμε. 3,6. Τα επιλέγουμε, τα σέρνουμε κάτω, 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 κάτω μέχρι το 4, οπότε βγαίνουν όλες οι τιμές. Να το, ορίστε. Άρα βγήκαν όλες οι τιμές που ήθελε για τις τιμές του χ από μείον 1 έως 4 με βήμα όσο 0,1. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήθελε η άσκηση στο συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, δεν χρειάζεται, μπορούμε να τα σβήσουμε, έτσι. Αυτό, παιδιά, το κάνουμε στο Excel, έτσι. Λέει κάτι άλλο η εκφώνηση. Λοιπόν, λέει να κάνουμε και τη γραφική παράσταση. Ωραία, παιδιά, αυτό είναι το μόνο εύκολο. Κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικού πατημένο, μαρκάρω τα νούμερα. Μόνο τα νούμερα. Πάμε εδώ που λέει εισαγωγή, διασπορά, επιλέγουμε αυτό εδώ με τις γραμμούλες, οπότε παιδιά το γράφημα είναι έτοιμο. Να το. Το γράφημα είναι έτοιμο. Αυτό είναι. Να το. Τώρα, εδώ παιδιά ξέρετε τι γίνεται, είναι αυτό που λέμε ότι για χ ίσον 1 η συνάντηση δεν είναι συνεχής. Εντάξει. Δηλαδή εδώ, να σας το δείξω εδώ καλύτερα, αν εδώ που λέει χ ίσον 1 το σβήσουμε, πατήσουμε delete, βλέπεις ότι γίνεται, για χ ίσον 1 δεν είναι συνεχής, εντάξει, γιατί όπως δείξαμε προηγουμένως, ο ένας κλάδος, είναι αυτά που κάναμε τα πλευρικά όρια, το ένα πλευρικό όριο για αυτήν εδώ πάει στο 4 και το άλλο πλευρικό όριο για αυτήν εδώ πάει στο 3, αυτό μπορούμε να το δούμε και εδώ πάνω, έτσι, εντάξει, αυτή εδώ χτυπάει εδώ στο 4, ενώ ο άλλος κλάδος για χ ίσον 1 χτυπάει πού? Στο 3. Εντάξει, γι' αυτό βλέπουμε εδώ ότι για χ ίσον 1, για χ ίσον 1 εδώ παρατηρείται ασυνέχεια. Καταλαβες. Ενώ για χ ίσον 3, όπως δείξαμε προηγουμένως, για χ ίσον 3 είναι κανονικά συνέχεια. Να το. Στην τιμή χ ίσον 3 δεν παρουσιάζει καμία συνέχεια. Η γραμμή είναι συνεχής, μόνο κοντιλιά. Εντάξει. Λοιπόν, επομένως εδώ παιδιά, εντάξει, θέλετε να βάλετε εδώ το 1, θέλετε να το βάλετε όπως το είχαμε, θέλετε να το σβήσετε, καλύτερα παιδιά να το σβήσετε, γιατί άμα το σβήσετε από εδώ, θα φανεί ξεκάθαρα πάνω στο Excel, στο διάγραμμα, αυτή η ασυνέχεια για την οποία γίνεται λόγος. Ό,τι θέλετε πάντως. Είτε το βάλετε μέσα και το 1, ή το βάλετε και το σβήσετε για να φανεί ασυνέχεια, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, οπότε εδώ που λέει σειρά 1 κάνουμε δεξί κλικ, επιλογή δεδομένων, επιλέγουμε τη σειρά 1 και επεξεργασία. Να γράψουμε δύο λογάκια ότι αυτό είναι το γράφημα της F του Χ, να το κάνουμε έτσι πιο νοικοκυρεμένο. Να το. Να βάλουμε και εδώ που λέει διάταξη, τίτλοι άξονα. Ο οριζόντιος άξονας έχει τίτλο, να το ονομάσουμε πως είναι οι τιμές χ. Και ο κατακόρυφος άξονας έχει τις τιμές του F του χ. Να το κάνουμε παιδιά έτσι, νοικοκυρεμένο. Τίτλος κατακόρυφο άξονα, οριζόντιος, ωραία. Λοιπόν, αυτές είναι παιδιά οι τιμές F του χ. Ωραία. Λοιπόν, η άσκηση θέλει παιδιά να πάρουμε το διάγραμμα και να το μεταφέρουμε στο Word. Άρα εδώ που είναι στο Word που γράφουμε παιδιά τις λύσεις, εδώ θα κάνουμε copy-paste το διάγραμμα που κάνουμε στο Excel.
Εδώ θα του κάνουμε δεξί κλικ αντιγραφή και θα πάμε στο root να του κάνουμε εδώ επικόλυση. Εντάξει. Μην ξεχάσετε να αποθηκεύετε τη δουλειά σας και στο Word και στο Excel. Συστηματικά να αποθηκεύετε τη δουλειά σας για να μην χαθεί, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, αυτά ήθελε επομένως για Word και για Excel η άσκηση, το ερώτημα 2α. Καλή συνέχεια. Να έχετε όλα τα καλά του Θεού και να είστε πάντα καλά.